Και σήμερα έχουμε την χαρά και την τιμή να είναι μαζί μας ο καθηγητής ο Άγγελος Χανιώτης για να μας μιλήσει για την επικαιρότητα της ελληνικής εποχής. Ο καθηγητής Άγγελος Χανιώτης είναι ιστορικός και μελετητής των κλασικών σπουδών, γνωστός για την πρωτότυπη και ευρείας κλίμακας έρευνά του στην πολιτιστική, θρησκευτική, νομική και οικονομική ιστορία της ελληνιστικής περίοδου και της Ρωμαϊκής Ανατολής. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συγκαταλέγονται η ιστορία της Κρήτης και της ελληνικής επιγραφικής. Είναι καθηγητής στη Σχολή Ιστορικών Μελετών του Ινστιτούτου Προηγμένων Μελετών στο Πρίστον. Είναι επίσης μέλος του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου. Είναι αντεπιστέλων μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, της Ακαδημίας Χελδεβέλης και της Ακαδημίας Φιλανδίας. Αλλά επίσης και μέλος, μάθαμε πριν από λίγο, της Εθνικής Αρχής για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Είναι μια καινούργια ανώτατη ανεξάρτητη αρχή, η οποία βοηθά την κυβέρνηση σε θέματα ανώτατης εκπαίδευσης. Κύριε Χανιώτη, είναι μεγάλη τιμή που είσαστε μαζί μας. Θα μας κάνετε μια εισαγωγή περίπου μισή ώρα όσον αφορά την επικαιρότητα της ελληνιστικής εποχής και μετά θα έχουμε τη χαρά να σας κάνουμε ερωτήσεις για να μπορέσουμε να διευκρινίσουμε ορισμένα θέματα. Κύριε Χανιώτη, έχετε το λόγο και εγώ κλείνω το μικρόφωνο και κλείνω επίσης και το μικρόφωνο όλων των υπολείπων ατόμων. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη χαρά να είμαι στην παρέα σας. Εκτός από εσάς τους ξέρω. Κάποιον τον ξέρω όλη μου τη ζωή, τον αδελφό μου. Άλλους τους γνώρισα αργότερα. Βρίσκω πολύ σημαντικό το ότι μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση για ένα θέμα το οποίο με απασχολεί, είτε το πιστεύετε είτε όχι, από την εποχή που ήμουν 19 χρονών. Το πρώτο άρθρο το οποίο δημοσίευσα ήταν στο περιοδικό Διάβαζο, μια βιβλιογραφία της αρχαίας ιστορίας το 1979, όπου επεσήμενα το γεγονός ότι η ελληνιστική εποχή δεν μελετάται αρκετά στην Ελλάδα και έλεγα ότι θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον και τους λόγους τους υποψιαζόμουν από τότε. Ήμουνα τότε πρωτοετής φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και το μεγαλύτερο μέρος της επιστημονικής μου σταδιοδρομίας το έχω αφιερώσει στην μελέτη της ελληνιστικής εποχής. Όπως θα εξηγήσω συνέχεια, διαφοροποιώντας κάπως και το πώς καταλαβαίνουμε την ελληνιστική εποχή. Καταρχήν, γιατί μιλάω για την επικαιρότητα της ελληνιστικής εποχής, πάρα πολύ απλά. Αν ένας μυθιστορηματογράφος σας πει ότι αυτά που έχει γράψει στο μυθιστόρημά του δεν σχετίζονται με προσωπικές του εμπειρίες, είτε θα σας λέει ψέματα, είτε θα είναι κακός συγγραφέας. Αντιστοίχως, αν ένας ιστορικός πει ότι τα θέματα με τα οποία ασχολείται στις ιστορικές του μελέτες δεν έχουν σχέση με τις δικές του εμπειρίες, τότε είτε θα σας λέει ψέματα, θα είναι ιστορικό που δεν αξίζει τον κόπο να διαβάσετε το έργο του. Πάντοτε υπάρχει ένας διάλογος ανάμεσα στην ιστορία, ακόμα και την αρχαία ιστορία, και τις εμπειρίες του σήμερα. Και ακριβώς αυτό είναι το θέμα το οποίο θα ήθελα να αναπτύξω σήμερα. Δηλαδή, για ποιους λόγους αξίζει τον κόπο να μελετάμε την ελληνιστική εποχή. Ο λόγος που διάλεξα την εικόνα που βλέπετε στο πρώτο slide, που είναι μια αναπαράσταση του Κολοσσού της Ρόδου, είναι επειδή κατά κάποιο τρόπο δείχνει ότι πάντοτε η ελληνιστική εποχή αντιμετωπιζόταν με κάποια επικαιρικά στοιχεία. Όπως θα δείτε, η αναπαράσταση της Ρόδου είναι ουσιαστικά μια αναπαράσταση μιας πόλης του 16ου αιώνα. Δεν έχει καμιά σχέση με την αρχαιότητα. Ο Κολοσσός της Ρόδου στην ελληνιστική εποχή ανάγονται λέξεις που χρησιμοποιούμε και σήμερα, όπως μουσείο, κολοσσός, έφρικα, υδραυλικός σύστημας. Δείχνει επίσης αυτή η εικόνα τη μεγάλη σημασία των μετακινήσεων. Βλέπουμε πλοία να πλησιάζουν τη Ρόδο, αλλά και δείχνει αυτή η εικόνα επίσης τη σημασία
που έχει η τεχνολογία. Ο Κολοσσός της Ρόδου ήταν ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου, ένα τεχνολογικό επίτευγμα. Κατανοώ ότι μερικές φορές η φωνή έρχεται με κάποια καθυστέρηση. Δεν είμαι στο γραφείο μου, είμαι σε ένα ξενοδοχείο στη Χαϊδελβέργη, αλλά ελπίζω τα περισσότερα να καταλαβαίνετε. Συνήθως ως ελληνιστική εποχή καταλαβαίνουμε την περίοδο ανάμεσα σε δύο κατακτήσεις. Τις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που ξεκινούν οι εκστρατείες του το 333 π.Χ. και μια άλλη κατάκτηση, την κατάκτηση της Αιγύπτου και την αυτοκτονία της τελευταίας βασίλισσας των Πτολεμαίων, της Κλεοπάτρας, την οποία βλέπουμε εδώ σε ένα νόμισμά της. Καταλαβαίνετε και για ποιο λόγο ο Πασκάλ είχε πει ότι αν η μύτη της Κλεοπάτρας ήταν μικρότερη, η ιστορία της ανθρωπότητας θα ήταν διαφορετική. Η Κλεοπάτρα είχε αυτή την έντονη μύτη, την οποία γνωρίζουμε και από τον Αστερίξ. Βέβαια, ο Πασκάλ το είχε πει αυτό, διότι σύμφωνα με τους μελετητές της φυσιογνωμίας της εποχής του, η μεγάλη μύτη υποδηλώνει ισχυρή προσωπικότητα και έντονη βούληση. Όσοι έχετε ανοιχτά τα μικρόφωνα, κλείστε τα, γιατί αν είναι και μέτρια η σύνδεση, αυτό κάνει πιο δύσκολο το να με καταλάβετε. Ξαναγυρίζω λοιπόν, ουσιαστικά εδώ και από το 19ο αιώνα θεωρούμε ή θεωρούσαμε ελληνιστική εποχή την περίοδο ανάμεσα στον Αλέξανδρο και την Κλεοπάτρα, και αυτό είναι σωστό σε ό,τι αφορά την πολιτική ιστορία, αλλά ήταν κάτι το οποίο με ενοχλούσε από τις πρώτες μου μελέτες για αυτή την περίοδο. Το πρώτο βιβλίο το οποίο έγραψα ήταν «Ιστορία και ιστορικές αρχές επιγραφές», και εκεί αναφερόμουν συνεχώς στην ελληνιστική εποχή και τους αυτοκρατορικούς χρόνους, η ελληνιστική εποχή και η αυτοκρατορική χρόνη, η ελληνιστική εποχή και η αυτοκρατορική χρόνη, μέχρι που κατάλαβα ότι η ελληνιστική εποχή και η αυτοκρατορική χρόνη είναι μία ενότητα και δεν χρειάζεται να μιλάμε για την ελληνιστική εποχή χωριστά από τους αυτοκρατορικούς χρόνους, και έτσι εισήγαγα πριν από λίγα χρόνια τον όρο της μακράς ελληνιστικής εποχής, αλλά σήμερα θα μιλήσω κυρίως για τους τρεις τελευταίους προχριστιανικούς αιώνες. Σήμερα θεωρώ ότι είναι προτιμότερο να μιλάμε για μια μακρά ελληνιστική εποχή, η οποία ξεκινάει ήδη από τις ιδέες που είχε ο Φίλιππος, ο πατέρας του Άνδρου, και συνεχίζει μέχρι τα χρόνια του Αδριανού, ο οποίος είναι ο αυτοκράτορος ο οποίος συμφιλιώνει τους Έλληνες με την κατακτήτρια δύναμη της Ρώμης. Ο λόγος που το αναφέρω είναι διότι πολλές φορές χρειάζεται να επανεξετάζουμε τον τρόπο με τον οποίο χωρίζουμε ιστορικές περιόδους. Έτσι, οι ιστορικοί της νεότερης εποχής μιλούν παραδείγματος χάρη για έναν μακρό 19ο αιώνα, ο οποίος ξεκινάει από τη Γαλλική Επανάσταση και φτάνει μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μιλάμε για ένα σύντομο 20ο αιώνα, που είναι περίπου από τον Μεσοπόλεμο ως την κατάρρευση του Ανατολικού Μπλοκ, και με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να αναθεωρούμε και τις απόψεις που έχουμε για την ελληνιστική εποχή. Για ποιο λόγο ενδιαφέρθηκε η έρευνα για την ελληνιστική εποχή στο παρελθόν και για ποιο λόγο ενδιαφέρεται σήμερα? Στο παρελθόν κυρίως η ελληνιστική εποχή εξετάστηκε ως στρατιωτική ιστορία, μια ιστορία πολέμων και ιστορία κατακτήσεων. Και όντως, όταν κανείς κοιτάζει την πολιτική ιστορία της ελληνιστικής εποχής, είναι ουσιαστικά μια αλληλουχία πολέμων και μαχών. Κατά τη γνώμη μου, έχω γράψει και εγώ ένα βιβλίο για την ιστορία του πολέμου στην ελληνιστική εποχή, αλλά είναι μια ιστορία κοινωνική και πολιτιστική. Έχει σημασία να εξετάζουμε τον πόλεμο ως παράγοντα, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν και άλλα σημαντικά στοιχεία που πρέπει κανείς να εξετάσει. Έτσι, το 19ο αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα, η ελληνιστική εποχή ήταν κυρίως η εποχή που μελετάμε σε σχέση με τη στρατιωτική ιστορία της αρχαιότητας και σε σχέση με τη ρωμαϊκή επέκταση και τον ρωμαϊκό ιμπεριαλισμό, ο οποίος παραλληλιζόταν με διάφορους θεσμούς τους οποίους έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα, τον Βρετανικό, τον Αμερικανικό, τον Σοβιετικό και ούτω καθεξής. Ένας άλλος λόγος για τον οποίο ιστορικοί ενδιαφέρθηκαν για την ελληνιστική εποχή είναι η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού στην Ανατολή και τη Δύση. Άλλωστε,
άλλωστε και ο ίδιος ο όρος ελληνιστικός προέρχεται από μια ομάδα Ιουδαίων της Ιερουσαλήμ, οι οποίοι αποκαλούσαν τους εαυτούς τους, τους ελληνιστές, και ήταν εκείνοι οι οποίοι μιμούνταν ελληνικά έθιμα και ήταν επηρεασμένοι από τον ελληνικό πολιτισμό. Σας δείχνω αριστερά την επιρροή την οποία είχε η ελληνιστική τέχνη στην τέχνη της Κεντρικής Ασίας, μια επιρροή η οποία συνεχίζεται έως το 3ο μετά Χριστό αιώνα, και δεξιά σας δείχνω κάτι το οποίο μάλλον δεν μπορεί πια κανένας να επισκεφθεί, είναι το γυμνάσιο το οποίο είχε ανασκαφεί στο Άι Χανούμ του Αφγανιστάν, μια από τις αρχαίες Αλεξάνδριες, και το οποίο πολύ φοβάμαι ότι θα έχει καταστραφεί από τους Ταλιμπάν. Εκείνο το οποίο εξεταζόταν λιγότερο εκείνη την εποχή ήταν η επίδραση που είχε η που είχαν άλλες περιοχές στην Ελλάδα. Κυρίως η ελληνιστική εποχή εξεταζόταν ως περίοδος εξαγωγής του ελληνικού πολιτισμού και όχι εισαγωγής είτε θρησκευτικών παραδόσεων, σας δείχνω αριστερά μια εικόνα της Αιγυπτιακής θέας Ίσιδας, ή και επιρροής ρωμαϊκών θεσμών. Γενικά οι Έλληνες έχουμε ένα πρόβλημα με την Ρωμαιοκρατία. Νομίζω ότι δεν έχουμε ξεπεράσει ακόμα το σοκ, το ψυχολογικό σοκ της ρωμαϊκής κατάκτησης του 146 π.Χ. και αντιμετωπίζουμε τη ρωμαϊκή εποχή με μια μεγάλη περίφημιση, ξεχνώντας την οποία έχει ακόμα και στην καθημερινή μας ζωή. Μαθαίνουμε να περπατάμε, παραδείγματος χάριν, λέγοντας στράτα στράτα, που είναι η στράτα βία, δηλαδή ο στρωμένος δρόμος, και σας δείχνω δεξιά ένα μιλιάριο, ένα οδοδείκτη από την Εγνατία Οδό, η επιγραφή είναι γραμμένη και στα λατινικά και στα ελληνικά, που αναφέρεται στον Εγνάτιο Ανθίπατο, ο οποίος είναι εκείνος ο οποίος έκτισε τον πρώτο μεγάλο, την πρώτη μεγάλη λεωφόρο στη Βόρειο Ελλάδα. Στη συνέχεια όμως άλλαξε ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την ελληνιστική εποχή, και πλησιάζω τώρα περισσότερο στο θέμα της επικαιρότητάς της. Η ελληνιστική εποχή ενδιέφερε την έρευνα, γιατί είναι μια εποχή στην οποία πολύ καλύτερα να καταλάβουμε την ιστορία των γυναικών. Φυσικά σε πρώτη μοίρα είναι η ιστορία των ισχυρών γυναικών, των βασιλισσών, δείχνω την Κλεοπάτρα αριστερά, την Αρσινόη τη δεύτερη επάνω και κάτω την Βερενίκη, που αν κοιτάξουμε τον ουρανό μπορούμε ακόμα και σήμερα να δούμε την κόμη της, την κόμη της Βερενίκης, ένα αστερισμό, αλλά είναι και η ιστορία των απλών γυναικών. Είναι η ιστορία των γυναικών που παρουσιάζει τη μοίρα τους ο κωμικός ποιητής Μένανδρος. Είναι η μεθυσμένη γριά που βλέπουμε δεξιά ή η πολίτρια που πηγαίνει αγορά. Είναι οι ισχυρές γυναίκες που αυτή την εποχή μπορούν να διαχειρίζονται μόνες τον πλούτο τους. Σας δείχνω εδώ ένα άγαλμα το οποίο δεν είναι επιθυμένο κάπου. Είναι ένα άγαλμα στο Ιαπωνικό Μουσείο Μίχο. Είχα τη τύχη να το εξετάσω πριν από 3 χρόνια. Είναι ένα άγαλμα το οποίο μάλλον έχει προερχόταν από την Κάλυμνο. Έχει βρεθεί κάπου στη θάλασσα. Σας δείχνω εδώ ένα ακόμα άγαλμα το οποίο έχει βρεθεί σίγουρα από ψαράδες στην Κάλυμνο. Και ένα άλλο άγαλμα που βρέθηκε πέρσι στην Μάρμαρης, στην νότια Τουρκία. Όλα αυτά πρέπει να προερχόντουσαν από το ίδιο μέρος ή την Καλυμνοητικό, και δείχνει τη σημασία την οποία έχουν οι προβεβλημένες πλούσιες γυναίκες στην ελληνιστική εποχή. Η έρευνα ενδιαφέρει την ελληνιστική εποχή επειδή είναι μια περιοχή στην οποία μπορούμε να δούμε πιο έντονη την έκφραση του συναισθήματος. Είναι κάτι το οποίο βλέπουμε στα έργα της ελληνιστικής τέχνης και είναι και κάτι το οποίο γνωρίζουμε και από το δικό μας κόσμο. Όταν έβλεπε κανένας τηλεοπτικές εκπομπές στην εποχή που ήμουν παιδί στη δεκαετία του 70 στην τηλεόραση, δεν υπήρχε τόσο κλάμα, τόση προβολή του συναισθήματος όσο υπάρχει σήμερα, σε, μάλιστα συνειδητά και σκόπιμα, σε εκπομπές όπου καλούν ακριβώς ανθρώπους για να εκφράσουν το συναισθήμά τους. Υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον, ένα μεγάλο θέμα στο οποίο δεν μπορώ να επεκταθώ εδώ. Είναι και η περίοδος στην οποία συναντούμε κάτι που επίσης χαρακτηρίζει την εποχή μας, μια θεατρική συμπεριφορά. Είναι κάτι που οφείλεται αφενός μεν στην επίδραση του αρχαίου θεάτρου, αφετέρου δε στην επίδραση της ρητορικής. Το αρχαίο θέατρο εξελίσσεται σε τέτοιο βαθμό που να η υποκριτική τέχνη να φτάνει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Σας δείχνω εδώ ορισμένες
ορισμένα γαλματίδια που εικονίζουν ηθοποιούς του ελληνιστικού θεάτρου και είναι χαρακτηριστικές οι χειρονομίες και η γλώσσα του σώματος που χρησιμοποιούν, αλλά είναι και μια περίπτωση με την θεατρικότητα και τον εντυπωσιασμό, ακόμα και στην αρχιτεκτονική. Σας δείχνω εδώ την εντυπωσιακή κλίμακα, τη σκάλα που οδηγεί προς το ναό της Αθηνάς Λινδίας στη Λίνδο. Είναι μια εποχή του εντυπωσιασμού. Είναι μια εποχή που επίσης πολιτικοί, όπως και στο σημερινό κόσμο, προσπαθούν να παρουσιάσουν ένα image, όπως τα λέγαμε στα νεοελληνικά, δηλαδή να παρουσιάσουν μια εικόνα του εαυτού τους η οποία ξεφεύγει από την πραγματικότητα με μετρημένες χειρονομίες ή παρουσιάζοντας τον εαυτό τους προβληματισμένο, σκεπτικό, με βαθιές ρητίδες στο πρόσωπό τους για να δείξουν πόσο νοιάζονται για τον απλό πολίτη. Είναι οι παραστάσεις, οι απεικονίσεις των μελών της ελίτ που ελέγχουν την πολιτική και την κοινωνία χάρη στον πλούτο τους και τις κοινωνικές τους διασυνδέσεις, αλλά παράλληλα χαίρονται να τους αποκαλεί οι πόλεις πατέρες του Δήμου, οι πατέρες της πόλης. Φυσικά, όπως ο πατέρας φροντίζουν και αυτοί για την πόλη τους, αλλά απαιτούν όπως ο πατέρας και τον σεβασμό των πολιτών τους. Σας δείχνω πάλι ένα ενδιαφέρον πορτρέτο ενός ελληνιστικού πολιτικού ηγέτη αυτής της εποχής. Από πρώτη πλευρά δεν βλέπετε να έχει κάποια σχέση με την θεατρικότητα. Είναι και αυτό στο Μουσείο Μίχο κοντά στο Κιώτο στην Ιαπωνία. Δεν είναι εκτεθειμένο, αλλά το είχα τύχει να το δω στα υπόγεια του μουσείου. Αν έχετε την περιέργεια να δείτε κάτω από το πηγούνι του ανθρώπου αυτού, θα δείτε αυτές τις εγχαράξεις δείχνουν ότι έχει αυτό που λέμε σήμερα γένεια τριών ημερών. Δηλαδή, είναι τόσο πολύ αφοσιωμένος στο να εξυπηρετεί τους πολίτες του που δεν βρίσκει αυτός ο άνθρωπος ούτε καν τον χρόνο να ξυριστεί. Είναι ένας τρόπος θεατρικής παρουσίασης πολιτικών. Το βλέπουμε και σε ένα πορτρέτο πολύ μεταγενέστερο ενός κυβερνήτη της Επαρχίας της Καρίας που έχει βρεθεί στην Αφροδισιάδα. Όπως βλέπετε, και αυτός εικονίζεται αξύριστος και ακούρευτος, ακριβώς επειδή δεν έχει, είναι τόσο αφοσιωμένος στα καθήκοντά του που δεν έχει το χρόνο να ασχοληθεί με τον εαυτό του. Ένας όμως σημαντικός λόγος που ενδιαφερόμαστε σήμερα για την ελληνιστική εποχή είναι ότι η ελληνιστική εποχή είναι η πρώτη κάποιος μορφής παγκοσμιοποίηση. Σας δείχνω εδώ μια εικόνα του πλανήτη μας και σημειωμένες με κόκκινο χρώμα είναι οι περιοχές τις οποίες κατέκτησε ο Μέγας Αλέξανδρος. Αν σε αυτές τις περιοχές προσθέσετε και τις περιοχές που προσθέθηκαν σε αυτόν τον ενοποιημένο κόσμο από τις κατακτήσεις των Ρωμαίων, καταλαβαίνετε ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο που ο κόσμος από την δυτική Κίνα έως τον Ατλαντικό ωκεανό και από την Βόρειο Αφρική έως τη Βόρειο Ευρώπη αποτελεί μία ενότητα, όχι πολιτική, όχι πολιτιστική, αλλά μία ενότητα συνεχών επαφών, οικονομικών και ανταλλαγών. Μερικές περιοχές είναι πιο στενά συνδεδεμένες από άλλες. Γιατί είναι επίκαιρη η ελληνιστική εποχή? Επισημαίνω σύντομα τους βασικούς λόγους. Είναι μια εποχή τεχνολογικών επαναστάσεων και γιατί είναι μια εποχή η οποία μας ενδιαφέρει. Υπάρχει σήμερα η τάση, λόγω της πολιτικής ορθότητας, να υποβαθμίζουμε τη σημασία των κλασικών σπουδών και να τονίζουμε, ιδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη σημασία που έχουν οι μελέτες άλλων περιοχών. Δεν το αμφισβητώ καθόλου ότι και η ιστορία των Μάγια και της Αυστραλίας και οι ανθρωπολογικές έρευνες στην Αφρική έχουν τη σημασία τους. Αλλά η επικαιρότητα της ελληνιστικής εποχής σχετίζεται με το γεγονός ότι η ελληνιστική εποχή είναι πολύ πιο κοντά στο δικό μας κόσμο, πολιτιστικά και πολιτικά. Είναι μια εποχή τεχνολογικών επαναστάσεων, είναι μια εποχή αστικού βίου σε μεγάλες πόλεις, κάτι το οποίο διαφοροποιεί την ελληνιστική εποχή και από προηγούμενες εποχές, αλλά και από τη μελέτη παραδείγματος χάρη του πολιτισμού της Αφρικής. Είναι μια περίοδος αυξημένης εγγραμματοσύνης. Υπάρχει ένας κοινός πολιτισμός, αυτό που λέμε μια κοινή γλώσσα, που είναι η Αττική διάλεκτος, αλλά και μια κοινή πολιτιστική γλώσσα. Συναντούμε πολυπολιτισμικότητα, συναντούμε προβλήματα
τις δημοκρατίες, όπως και την εποχή μας, ομοσπονδιακές τάσεις, που είναι κάτι που επίσης παρουσιάζεται στο σημερινό κόσμο. Είναι μια εποχή που βλέπουμε πως οι αρχαίοι Έλληνες ήταν εντελώς ανίκανοι να αντιμετωπίσουν κρίσεις με μεταρρυθμίσεις και τις αντιμετώπιζαν είτε με κατακτήσεις είτε με εμφυλίους πολέμους. Και τέλος, είναι ένα θέμα στο οποίο θα αναφερθώ σύντομα και για το οποίο θα συζητήσουμε. Είναι μια εποχή που τίθεται σε νέα βάση ο προσδιορισμός της ταυτότητας. Όπως είπα, είναι εποχή τεχνολογικών επαναστάσεων. Δείχνω εδώ πέρα κάποια από τα τεχνολογικά επιτεύγματα της εποχής. Το πρώτο υδραυλικό ρολόι, το οποίο επέτρεπε τη μέτρηση του χρόνου τη νύχτα, πολυκριτικές μηχανές, όργανο, κατασκεύασε ο Κτησίβιος στην Αλεξάνδρεια. Είναι μια εποχή μεγάλων πόλεων και γι' αυτό το λόγο είναι μια εποχή που παρουσιάζει ενδιαφέρον και για μας. Παρά το γεγονός ότι η πόλη χάνει κάπως την πολιτική τη σημασία λόγω της σημασίας των βασιλείων, παρόλα αυτά είναι η εποχή που έχουμε τον μεγαλύτερο αριθμό πόλεων κρατών από οποιαδήποτε άλλη περίοδο στη γνωστή ιστορία. Είναι μια περίοδο που πολύ περισσότερος κόσμος μπορεί να γράφει και να διαβάζει. Σας δείχνω εδώ πέρα μια άσκηση ΑΑΑΒΒΒ κτλ. Ενός μαθητή στην Αίγυπτο και δεξιά ένα λεξικό. Βλέπετε τις λέξεις Ορφές, Όρκος, Πέτρος, Παύλος, Πόντος, Πούπλος. Δεξιά ακόμα Φλόρος, Φαύστος και το καθεξής. Είναι βέβαια αυτής της αυτοκρατορικής εποχής. Είναι μια περίοδος στην οποία συναντούμε μεγάλα προβλήματα της δημοκρατίας και κυρίως είναι μια περίοδος που μοιάζει με τη δική μας λόγω της ύπαρξης ψευδεστήσεων. Δηλαδή το να πιστεύει κανένας ότι κάτι είναι, ενώ στην πραγματικότητα είναι κάπως διαφορετικό. Οι ψευδεστήσεις αυτές υπάρχουν στην αρχαία τέχνη. Ένα από τα γνωστότερα έργα αυτής της εποχής ήταν ένα αρχαίος πίνακας, τον γνωρίζουμε μόνο από αντίγραφα σε ψηφιδωτά, όπου έδειχνε το πάτωμα ενός δωματίου μετά από ένα συμπόσιο. Βλέπετε δεξιά ακόμα και ένα ποντικάκι, το οποίο πάει να φάει κάτι, και ήταν, όπως αναφέρουν οι πηγές, τόσο αληθοφανής η παράσταση, που κάποιος πίστευε ότι τα τρόφιμα ήταν ακόμα εκεί και πήγαιναν πουλιά να τσιμπολογήσουν. Αυτές οι ψευδεστήσεις είναι κάτι το οποίο βρίσκουμε και στη δική μας εποχή και όλο μεγαλώνουν φυσικά όχι μόνο με τα fake news, αλλά και με όλες τις δυνατότητες τις οποίες παρέχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι συναντούμε ομοσπονδιακές τάσεις με τη δημιουργία συμπολιτιών. Η Αιτωλική Συμπολιτεία, η Αχαϊκή Συμπολιτεία είναι η πρώτη φορά που βρίσκουμε επίσης την αντιπροσώπευση, την αρχή της κοινοβουλευτικής αντιπροσώπευσης. Δηλαδή δεν συμμετέχουν οι πολίτες σε κάποιο συμβούλιο, αλλά θέλουν αντιπροσώπους για να τους εκπροσωπήσουν. Και είναι μια περίοδος που, όπως είπα, συναντούμε συνεχώς τα ίδια προβλήματα, που είναι η συγκέντρωση πλούτου σε λίγα χέρια, η συγκέντρωση γης σε λίγους ιδιοκτήτες, η υπερχρέωση των πολιτών. Και αυτές οι κρίσεις δεν αντιμετωπίζονται κάποιες μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα μπορούσαν να αλλάξουν την οικονομική δομή του ελληνιστικού κόσμου, αλλά αντιμετωπίζονται είτε με κατακτήσεις είτε με εμφυλίους πολέμους, μέχρι που έρχονται οι Ρωμαίοι και αλλάζουν τα πάντα. Η ρωμαϊκή κατάκτηση για την Ελλάδα είναι κάτι ανάλογο με την εισαγωγή της οικονομίας της αγοράς χώρες του τέος Ανατολικού Λόκ. Είναι μια εποχή πολιτισμικότητας. Εδώ βλέπουμε σε ένα περίφημο μοσαϊκό από την Πελεστρίνα Μακεδόνες στρατιώτες. Στο ίδιο μοσαϊκό δίπλα βλέπουμε Αιγύπτιους ιερείς. Επομένως, μας ενδιαφέρει η ελληνιστική εποχή για την παγκοσμιοποίηση και για τα προβλήματα τα οποία θέτει η παγκοσμιοποίηση, και ένα από αυτά τα μεγάλα προβλήματα είναι πώς μπορούμε να προσδιορίσουμε σήμερα την ταυτότητά μας. Είναι θέμα το οποίο με είχε απασχολήσει από το πρώτο μου βιβλίο, το 1984, το «Ιστορία και ιστορική στις αρχές επιγραφές», όταν είχα παρατηρήσει ότι την ελληνιστική εποχή έχουμε την μεγαλύτερη παρουσία ιστοριογράφων από οποιαδήποτε άλλη περίοδο. Στην κλασική εποχή γνωρίζουμε τον Ηρόδοτο, γνωρίζουμε τον Θουκυδίδη, τον Ξενοφόντα, υπάρχουν και μερικοί ιστορικοί των οποίων τα έργα δεν σώζονται καλά. Στην ελληνιστική εποχή γνωρίζουμε τα ονόματα πάνω από 600 ιστορικών. Από αυτούς τους 600 ιστορικούς, οι περισσότεροι έγραψαν τοπικές ιστορίες.
Και αυτό το ενδιαφέρον στην τοπική ιστορία και όχι στη μεγάλη ιστορία δείχνει την φυσική αντίδραση που έχουν οι κάτοικοι μιας περιοχής στις πιέσεις τις οποίες δέχονται όταν υπάρχει είτε πολυπολιτισμικότητα είτε ομογενοποίηση πολιτικών θεσμών. Είναι κάτι το οποίο συναντούμε και στην σημερινή εποχή, ιδίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν η Ένωση της Ευρώπης, κυρίως οικονομική σε λιγότερο βαθμό πολιτική, δημιουργεί και την ανάγκη των διαφόρων πληθυσμών των ευρωπαϊκών χωρών να εκφράσουν με διαφορετικό τρόπο την ιδιαιτερότητά τους. Πώς γίνεται αυτή η έκφραση της ταυτότητας στην ελληνιστική εποχή? Μπορούμε να τη δούμε σε διαφορετικά επίπεδα. Η ελληνιστική εποχή είναι μια εποχή μεγάλων επιφάσεων. Από τη μια πλευρά βλέπουμε τεχνολογική εξέλιξη, αλλά από την άλλη πλευρά βλέπουμε δυσιδαιμονία. Βλέπουμε να υπάρχουν μεγάλα βασίλεια και μεγάλα κράτη, αλλά βλέπουμε ότι αυτό που ενδιαφέρει τους πολίτες είναι η τοπική πολιτική στον μικρό χώρο της δικής τους πόλης. Το ίδιο βλέπουμε και στον πολιτισμό. Από τη μία πλευρά έχουμε την διάδοση της Αττικής διαλέκτου, η οποία γίνεται η κοινή γλώσσα επικοινωνίας σε όλο τον ελληνιστικό κόσμο και στη συνέχεια μετά τη Ρωμαϊκή κατάκτηση και στη Δύση. Αλλά από την άλλη πλευρά, και αυτό είναι το ενδιαφέρον, βλέπουμε μία τρομερή ανάπτυξη των τοπικών διαλέκτων. Δηλαδή, ενώ στη λογοτεχνία χρησιμοποιείται η Αττική διάλεκτος για τη συγγραφή των μεγάλων κειμένων, αντίθετα, σε τοπικό επίπεδο, σε επιγραφές, σε επιτύνδια μνημεία, δηλαδή σε ταφόπλακες, σε τιμητικά ψηφίσματα, βλέπουμε οι Ροδίτες να χρησιμοποιούν τη δική τους διάλεκτο, οι Κρητικοί να χρησιμοποιούν τη δική τους διάλεκτο, οι στην Κύμη της Αιωλίδας να χρησιμοποιούν μια διάλεκτο η οποία είναι ακόμα και για έναν κλασικό φιλόλογο δύσκολο να κατανοηθεί, και βέβαια το πιο ακραίο παράδειγμα είναι η Θεσσαλή, η οποία και σήμερα έχουν κάποια κακή σχέση με τα φωνήεντα, δηλαδή ως γνωστόν τα μασάνε. Κάτι ανάλογο βρίσκουμε και στην ελληνιστική εποχή, στις επιγραφές τους. Η Λάρισα γίνεται Λάσα. Όπως λέμε, Λάρισα. Με Λάσα, με αλφα, δύο σίγμα και αλφα. Ο Απόλλων δεν γράφεται ως Απόλλωνας, αλλά είναι Άπλουν. Και ούτω καθεξής. Και αυτό είμαι πεπισμένος ότι είναι μια συνειδητή τάση, είναι μια συνειδητή έκφραση της διαφορετικότητας μιας περιοχής σε μια εποχή που η νόμη, η νομοθεσία είναι λίγο πολύ παρεμφερείς, όταν όλες αυτές οι πόλεις είναι συνδεδεμένες σε κάποια ευρύτερη οντότητα, είτε αυτή είναι μια ομοσπονδία, είτε αυτή είναι ένα βασίλειο. Ένας δεύτερος τρόπος έκφρασης της τοπικής ταυτότητας είναι με το μεγάλο ενδιαφέρον στις τοπικές λατρείες. Σε καμιά άλλη περίοδο προγενέστερη του ελληνικού κόσμου δεν γνωρίζαμε τόσες πολλές θεότητες με τοπικά ονόματα. Παραδείγματος χάρη, Δίας Θενάτας, ο Δίας από τις Θενές. Ποιες είναι οι Θενές? Είναι ένα μικρό προάστιο της Κνωσού που υποτίθεται ότι είχε φέρει η Ρέα τον Δία όταν τον είχε πρωτογεννήσει. Ακόμα και τοπικές τελετουργίες, παραδείγματος χάρη κάπου στη Μικρά Ασία υπάρχει ένα γένος ιερέων οι οποίοι είναι οι ανυπτόποδες, εκείνοι οι οποίοι δεν πλένουν ποτέ τα πόδια τους. Και αναζητάει κανένας τοπικές θελετουργίες και τοπικές λατρείες πάλι για να δείξει σε μια περίοδο όπου όλοι λατρεύουν τον Διόνυσο, όλοι λατρεύουν τους Αιγυπτιακούς θεούς, την Ίσιδα και τον Σάραπη, όλοι λατρεύουν τον Ηρακλή, κάποιοι λατρεύουν κάτι διαφορετικό, έχουν τους δικούς τους τοπικούς θεούς. Αυτό μερικές φορές εκφράζεται και με συναισθηματικές λέξεις, παραδείγματος χάρη οι Εφέσιοι όταν αναφέρονται στην Άρτεμη της Εφέσου και να αναφέρουν σαν την δική τους θεά, εκείνη που γεννήθηκε στην πόλη τους, που είναι συμπολίτης τους. Δεν είναι απλώς πάτρονας και προστάτηδα της πόλης, είναι παιδί της πόλης. Ένας άλλος τρόπος που εκφράζεται η τοπική ταυτότητα είναι με το ενδιαφέρον στην τοπική ιστοριογραφία.
Η τοπική ιστοριογραφία δεν είναι μονάχα η ιστορία των τοπικών ιστορικών γεγονότων, αλλά είναι και η ιστορία των τοπικών θεσμών. Είναι ένα ενδιαφέρον για πώς κτίστηκε μια πόλη, ποιοι είναι οι τοπικοί ήρωες, ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι συγγραφείς που είχε, ποιοι τα θαύματα των θεών τα οποία έχουν γίνει εκεί. Μια ιστοριογραφία η οποία ενδιαφέρεται ακόμα και για το τοπίο, ενδιαφέρεται για την ομορφιά των βουνών, για τα ποτάμια κτλ. Δεν σώζονται πολλά κείμενα, αλλά από τα λίγα κείμενα τα οποία σώζονται, και αυτό ήταν ένα από τα αντικείμενα της λεκτορικής μου διατριβής πριν από σχεδόν 40 χρόνια, ήταν ακριβώς αυτό, πως η τοπική ιστοριογραφία έχει ορισμένα κοινά μοτίβα. Και ένα από αυτά τα κοινά μοτίβα είναι η τοπική μύθη. Οι τοπικοί μύθοι οι οποίοι οδηγούν και σε αντιπαλότητες και αντιζηλίες. Παραδείγματος χάρη, ο μύθος της γέννησης του Δία. Πού γεννιέται ο Δίας ή μάλλον πού τον μεταφέρει η μητέρα του για να τον γλιτώσει από την αδιφαγία του Κρόνου, ο οποίος ως γνωστόν έτρωγε τα παιδιά του. Ο Δίας γεννιέται στην ελληνιστική εποχή και στην Αρκαδία, αλλά γεννιέται και στην Κρήτη. Στην Κρήτη μάλιστα γεννιέται σε τρία μέρη, γεννιέται και κοντά στο Ιδαίο Άντρο, δηλαδή στην κεντρική Κρήτη, αλλά και στο Λασίθι, κοντά στη Λίτο, αλλά και στο Παλέκαστρο, στην ανατολικότατη Κρήτη. Και ο Δίας γεννιέται και στην Αλικαρνασσό. Όλες αυτές οι προσπάθειες να συνδεθούν διάφοροι τόποι με μεγάλες μορφές, είτε με μεγάλες μορφές του Ολύμπου, με θεούς, είτε με μεγάλες μορφές της μυθολογίας, είναι και αυτός ένας τρόπος να εκφραστεί η τοπική ταυτότητα, και αυτούς τους τοπικούς μύθους τους βλέπουμε να αντανακλώνται στα νομίσματα των πόλεων. Πάλι ανοίγω εδώ μια παρένθεση, είναι ένα φαινόμενο αντίστοιχο με αυτό το οποίο βλέπουμε και μετά την εισαγωγή του ευρώ. Κάθε ευρωπαϊκή χώρα, αυτό το οποίο προσπάθησε να κάνει με την πίσω εικόνα, με την μία όψη των τοπικών τους νομισμάτων, είναι να προβάλλουν κυρίως τοπικά στοιχεία. Μάλιστα το ενδιαφέρον είναι ότι στα ελληνικά νομίσματα υπάρχουν προσωπικότητες που δεν είναι σαν το κάποιο έργο, δεν είναι ο Μότσαρτ ας πούμε, είναι ο Βενιζέλος, ο Ρήγας Φεραίος, κάποιες προσωπικότητες δηλαδή που ένας μέσος Ευρωπαίος δεν μπορεί να καταλάβει ποιοι είναι, ενώ κάθε μέσος Ευρωπαίος θα αναγνωρίσει στα αυστριακά νομίσματα τον Μότσαρτ ή μη τι άλλο, επειδή έχει φάει κάποτε Μότσαρτ Κιούγκελχεν, αυτά τα μικρά σοκολατάκια. Κάτι ανάλογο βρίσκουμε λοιπόν και στην ελληνιστική εποχή με την προαγωγή της τοπικής ιστοριογραφίας και των τοπικών μύθων με την τέχνη, με παραδόσεις, με νομίσματα. Και τέλος, και αυτό το θεωρώ ίσως το σημαντικότερο, η ελληνιστική εποχή είναι η εποχή που συναντούμε τον μεγαλύτερο αριθμό ιστορικών επετείων από οποιαδήποτε άλλη εποχή. Στους κλασικούς χρόνους δεν γνωρίζουμε να γιορτάζονται ιστορικές επέτειες. Ενδέχεται να γιορτάζονταν τα Λεωνίδια στη Σπάρτη για τον προστιμήν του Λεωνίδα και τις θυσίες του στις Θερμοπύλες, και ενδέχεται ήδη από την κλασική εποχή να γιορταζόταν ιστορική επέτειο της μάχης του Μαραθώνα και της Σαλαμίνας. Αλλά στην ελληνιστική εποχή σχεδόν σε κάθε πόλη έχουμε ιστορικές επετείους οι οποίες προβάλλουν την ιδιαιτερότητα, όχι το κοινό, αλλά το ιδιαίτερο, το τοπικό. Ακόμα και για γεγονότα της ελληνικής ιστορίας που είχαν πανελλήνια απήχηση, όπως είναι η Περσική πόλεμη, οι πόλεις γιόρταζαν τη δική τους συμβολή σε αυτόν τον πόλεμο. Στα μέγαρα, πάλι κάποιος έχει ανοίξει το μικρόφωνο του, στα μέγαρα παραδείγματος χάρη τιμούσαν τους μεγαρείς οι οποίοι συμμετείχαν στους Περσικούς πολέμους. Στην Σπάρτη δεν επιτρεπόταν η συμμετοχή άλλων Ελλήνων στη γιορτή Λεωνίδια. Στις Πλατέες που γιορταζόταν η μάχη των Πλατεών γινόταν κάθε χρόνο ένας ρητορικός διαγωνισμός, ο λεγόμενος διάλογος, όπου ένας ρήτορας από την Αθήνα και ένας ρήτορας από τη Σπάρτη διαγωνίζονταν για το ποιος θα πείσει τους κριτές ότι η συμβολή της Αθήνας ή της Σπάρτης ήταν σημαντικότερη. Σας δίνω ένα ακραίο παράδειγμα. Στην κριτική πόλη της Λίκτου ή Λίτου, είναι η πόλη όπου πραγματοποιεί ο ανασκαφές από φέτος το καλοκαίρι, είχαν δύο ιστορικές επαιτίους. Ποιες ήταν αυτές οι επαιτίες? Μία ήταν η επέτειος της ημέρας που κατέστρεψαν τη γειτονική πόλη της Δρύρου. Αυτό γιόρταζαν επί 100 τόσα χρόνια. Και η δεύτερη επέτειος ήταν η επέτειος της ανοικοδόμησης της πόλης τους που την είχαν καταστρέψει οι Κνώσιοι. Δηλαδή οι ιστορικές επέτειοι ήταν επέτειοι οι οποίες θύμιζαν το τοπικό, το ιδιαίτερο
και πάντοτε, χωρίς καμία εξαίρεση, θύμισαν νίκες. Θύμισαν νίκες κυρίως σε πολέμους. Και αυτό είναι ένα γενικό χαρακτηριστικό των ιστορικών επαιτίων. Οι ιστορικές επέτη είναι επέτη κυρίως επιτυχιών. Και όπως είχα αναφέρει σε ένα άρθρο παλιότερα και σε μια ομιλία στους Δελφούς, νομίζω ότι ένα από τα μεγάλα προβλήματα της ευρωπαϊκής ενοποίησης είναι το γεγονός ότι μπορεί οι Ευρωπαίοι γραφειοκράτες να έχουν τη ιστορική τους επέτη, που είναι η μέρα του Σούμαν, αλλά δεν είναι μια ιστορική επέτηση που ο μέσος πολίτης της Ευρώπης γιορτάζει. Και ότι ίσως το γεγονός ότι δεν μπορούμε ως Ευρωπαίοι να γιορτάσουμε την επέτειο μιας νίκης, και δεν εννοώ μια πολεμική νίκη, όλες οι επέτειοι τις οποίες γιορτάζουμε στην Ευρώπη είναι πάντοτε έχουν κάποιο τοπικό χαρακτήρα. Ίσως αυτό να δείχνει και το γεγονός ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτή την κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα, και ίσως η νίκη την οποία θα μπορούσαμε να πετύχουμε ως Ευρωπαίοι είναι είτε μια νίκη αξιών, όχι μια, επαναλαμβάνω, μια πολεμική νίκη, ίσως η νίκη των προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Μια νίκη της Ευρώπης θα ήταν, παραδείγματος χάρη, να επιτύχει μέτρα κατά της κλιματικής αλλαγής, θα ήταν να επιτύχει μέτρα για την καλύτερη αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος. Δυστυχώς σε αυτά, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, η Ευρώπη δεν έχει ακόμα φτάσει κάποια επιτυχία. Αυτά είναι τα λόγια τα οποία θα ήθελα να πω ως εισαγωγή γενικά για θέματα στα οποία η ελληνιστική εποχή μπορεί να έχει κάποια επικαιρότητα. Δεν επεκτάθηκα σκόπιμα σε αυτά, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε μαζί για τα θέματα τα οποία σας ενδιαφέρουν, και συζήτηση εννοείται ότι επιδέχεται και διαφοροποιήσεις, τροποποιήσεις και διαφωνίες. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας και εδώ κλείνω την παρουσίαση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την εισαγωγή.